μέχρι να τελειώσω το βίντεο τα μαλλιά θα έχουν γίνει ίσια. Το πιστεύω. Η μάνα μου έχει βάλει σκούπα. Κουράστηκα. Κουράστηκα και πουσκώθηκα. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει αυτό το 2020. Πρέπει να φύγει. Καλησπέρα σε όλους από εμένα και τα μαλλιά μου. Καλώς ορίσατε, παιδιά, σε ένα ακόμα βίντεο και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ήρθε η ώρα που πιο πολύ τα κορίτσια της παρέας περιμένα σε αυτό το κανάλι. Να κάνω ένα make-up βίντεο. Μιας και λοιπόν σήμερα θα κάνω το μακιγιάζ μου γιατί περιμένω τις αδερφές μου για φαγητό, είπα να σας δείξω πώς κάνω κάποια πράγματα που ζητάτε και για να μην είναι βαρετό το βίντεο για τα γόρια της παρέας, αυτά τα λίγα τέλος πάντων που είναι στην παρέα μας, αποφάσισα να το κάνω συνδυαστικά με κάτι άλλο. Αποφάσισα λοιπόν να συνδεθώ στο MeTV. Το MeTV είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μια ιστοσελίδα, όπου συνδέεσαι χωρίς τα στοιχεία σου και συνομιλείς με αγνώστους από διαφορετικές χώρες, από όποια χώρα τέλος πάντων επιλέξεις εσύ. Ουσιαστικά είναι ένα ανώνυμο chat. Έβλεπα κάποια βίντεο στο YouTube και στο TikTok και φαινόταν φαν η όλη φάση με το MeTV. Επιχείρησα λοιπόν κάτι μέρες πριν να μπω για πρώτη φορά. Okay, έπαθα ένα σοκ γιατί δεν είχα ξαναμιλήσει έτσι με αγνώστους, γιατί δεν μπορείς να επιλέξεις με ποιον θα μιλήσεις, μπορείς μόνο να επιλέξεις πότε θα τερματίσεις την κλήση. Τέλος πάντων, και είπα να ξαναμπω και αυτή τη φορά να ζητήσω από τους συνομιλητές μου να επιλέξουν αυτοί ποια προϊόντα μακιγιάζ θα χρησιμοποιήσω. Όσοι με γνωρίζετε θα ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ το μακιγιάζ, μου αρέσει να βάφομαι, θα ξέρετε επίσης ότι είμαι αρκετά ανασφαλής στο να κυκλοφορώ έτσι, ενώ χωρίς μακιγιάζ. Προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό γιατί νιώθω συνέχεια την ανάγκη ότι πρέπει να βάφομαι και πρέπει να νιώσω όμορφα και άνετα με τον εαυτό μου και χωρίς μακιγιάζ κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, σήμερα από ό,τι βλέπετε δεν είμαι βαμμένη, έχω μόνο τις βλεφαρίδες, okay, ένα βήμα τη φορά, ελπίζω στο μελλοντικό βίντεο να μην νιώσω την ανάγκη να βάλω ούτε τις βλεφαρίδες. Και επίσης να πω ότι χθες τράβηξα ακριβώς το ίδιο βίντεο, είχα όμως θέμα με το ίντερνετ. Με το κινητό, με τον ήχο. Οπότε βγήκε όλο λάθος, γι' αυτό σήμερα αποφάσισα να κάτσω και να τραβήξω ακριβώς το ίδιο βίντεο. Αυτό το λέω σε περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά που με βοηθήσανε χθες να κάνω το μακιγιάζ μου δει το σημερινό βίντεο και πει «Hello, πού είμαι?» Συγγνώμη παιδιά, είχα αυτό το θέμα και αναγκάστηκα να ξανατραβήξω σήμερα αυτό το βίντεο. Επειδή έχουμε να κάνουμε με μακιγιάζ, δεν θα μπορούσε να λείπει. Επειδή λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μακιγιάζ, δεν θα μπορούσε να λείπει η αγαπημένη μου στέκα που μου μαζεύει τα μαλάκια πίσω για να μην με ενοχλούνε καθώς βάφομαι και νομίζω ότι είμαι σχεδόν έτοιμη να συνδεθώ στο MeTV και να ζητήσω από τον κόσμο να επιλέξει ποια προϊόντα θα χρησιμοποιήσω. Πάμε! Λοιπόν, επειδή τις περισσότερες φορές ξεκινάω το μακιγιάζ από τα μάτια, έχω βάλει τη βάση μου, μετά χρησιμοποίησα από μια παλέτα της Makeup Revolution. Η παλέτα είναι η Reloaded Red Alert, υποθέτω, την απόχρωση 15. Δεν ξέρω τι φαίνεται από αυτή την οθόνη. Πάμε όμως να συνδεθούμε, Παναγία μου, δεν ξέρω τι θα δω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα δούμε. Γεια! Κάνε ένα βίντεο στο YouTube, θα ήθελες να είσαι μέσα για να με βοηθήσει κάτι ή όχι? Για πες. Κάνω ένα μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο, γιορτινό, πες το πως θες, και ζητάω από αγόρια, κατά βάση, να επιλέξουν τα προϊόντα μακιγιάζ που θα χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Θέλεις να είσαι μέσα στο βίντεο ή όχι? Δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια, θα με βοηθήσεις δηλαδή? Θα σε βοηθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι είναι το eyeliner? Περίπου. Τι είναι? Στα μάτια. Στα μάτια από πάνω. Ναι. Μπράβο, ενημερωμένο σε βρίσκω. Κοιτάξτε, είμαι και άχρηστο. Και είμαι, όχι, πολλοί είναι που δεν ξέρουν, όχι ότι είσαι εσύ άχρηστος. Λοιπόν, και έχω τρία προϊόντα. Αυτό είναι υγρό και αυτά είναι στερεά. Τι να χρησιμοποιήσω από τα δύο? Στερεά. Αυτά, δηλαδή. Mm-hmm. Ωραία, σε ευχαριστώ. Πάρα καλό. Να δω τα νυχάκια σου. Τι ήταν αυτό? Έχω σοκαριστεί με την ατάκα «Να δω τα νυχάκια σου». Ουάου! Φοβάμαι.
Οπότε πάμε να δούμε τι θα επιλέξουν για foundation. Γεια! Κάνω ένα βίντεο στο YouTube, θέλεις να με βοηθήσεις σε κάτι ή όχι? Ναι, θέλω. Αλήθεια? Παρακαλώ? Τα πάντα για σένα, πες μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ζητάω εδώ πέρα από τα άτομα που συνομιλώ στο MeTV να επιλέξουν τι προϊόντα μακιγιάς θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω... Make-up, αυτό που βάζουμε... Αυτό που βάζουμε στο πρόσωπο. Ποιο από τα δύο? Όχι. Παρακαλώ. Γεια. Γεια. Θέλεις να με βοηθήσεις σε κάτι? Κάνω ένα βίντεο στο YouTube ή όχι? Ας σε βοηθήσω, ξέρω. Δεν έχεις θέμα δηλαδή να είσαι στο βίντεο? Όχι, περίμενε. Τώρα ναι. Τέλεια. Ζητάω από τα άτομα που συνομιλώ εδώ πέρα στο MeTV να επιλέξουν ποια προϊόντα make-up θα χρησιμοποιήσω. Όχι. Ωραία. Ωραίο. Παρακαλώ. Ωραίο λέω. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποιο να χρησιμοποιήσω? Αυτό. Ναι. Αχ, γιατί ψυχούλα. Ωραία. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο... Το σωληνάριο. Αυτό. Ναι. Ωραία. Θα δούμε τώρα τι θα βγει. Δεν ήταν και αγαπημένες με επιλογές, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, σε ευχαριστώ. Ναι, το έκανε το Γεια. Μην αλλάξεις. Περίμενε να μας δείξει τα καλλιτικά λίγο να μας δείξει. Θέλετε αρχικά να είστε στο βίντεο μου στο YouTube ή όχι? Άμα δεν θέλετε δεν θα είστε, δεν τρέχει κάτι. Ας είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα, θα σε κάνουμε subscribe. Θέλω να επιλέξετε δύο από τα τέσσερα προϊόντα που κρατάω. Λοιπόν, το πιο μεγάλο. Το πιο μακρύ. Μείνετε μαλακίες, ρε, μα σοβαρά ρωτάει. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε, μαλακίες. Αυτό με το μαύρο καπάκι. Εγώ λέω αυτό, ναι, αυτό με το μαύρο καπάκι. Ναι, με το μαύρο καπάκι. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Και ανάμεσα σε αυτά τα τρία, άλλο ένα, παρακαλώ. Έτσι, αριστερά, νομίζω. Δεξιά, για σένα. Αυτό. Το στρόγγυλο. Αυτό, μπράβο, ναι. Κανάξι, αυτό, ναι, αυτό. Ρε, πού να φανεί, ρε, μαλακίες, τόσο οθόνη. Αυτά τα δύο, λοιπόν, παιδιά, Ναι. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Γεια σας. Γεια. Κατούλα, πες μου χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, έτσι. Θέλεις να με βοηθήσεις? Κάνε ένα βίντεο στο YouTube με make-up. Θέλεις να με βοηθήσεις σε κάτι? Λοιπόν, πες μου την απορία σου. Βασικά ζητάω από τα άτομα που μιλάω εδώ πέρα στο MeTV να επιλέξουν τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Ωραία. Λοιπόν, για τα... Eyeliner. Αυτά τα έχουν επιλέξει. Εσένα θα σε ρωτήσω για προϊόντα φρυδιών τι να χρησιμοποιήσω. Τι προϊόντα? Για προϊόντα φρυδιών τι να χρησιμοποιήσω. Έχω τρία πραγματάκια που κρατάω εδώ πέρα. Ποιο να χρησιμοποιήσω από τα τρία? Αυτά τώρα τι είναι, για να βάψεις το φρύδι? Ναι. Κοίτα, μου αρέσει αυτό το εκεί που είναι στο κουτί, φαίνεται πιο ωραίο. Αυτό? Ναι. Ωραία. Άρα αυτό να χρησιμοποιήσω για τα φρύδια μου. Πολύ ωραία. Οπότε θέλεις να είσαι στο βίντεο ή δεν θέλεις? Άμα δεν θέλεις δεν θα είσαι. Πώς είναι το κανάλι σου? Το κανάλι μου είναι Αριάννα Γιαρένη. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Οκ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Όχι, να είσαι καλά. Καλό Χριστούγεννα. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι χρώμα θα επιλέξει ο κόσμος να βάψω τα χείλη μου. Έχω κάνει ήδη τα swatches εδώ για να τους βοηθήσω για τα χείλη. Ο Χριστός και η Παναγία. Ω, μια κατούλα. Είναι μια κατούλα. Τι κάνεις, κατούλα? Καλά είμαι εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά. Πρώτα μας. Κάνω ένα βίντεο και θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να είστε μέσα στο βίντεο. Αν δεν θέλετε δεν θα είστε προφανώς. Κάτσε. Δεν έχουμε θέμα. Όχι, εντάξει. Πες, ναι. Θέλετε να είστε στο βίντεο? Ναι. Ωραία. Κάνω ένα μακιγιάζ και ζητάω, θα σας ζητήσω βασικά, να επιλέξετε τι κραγιό να χρησιμοποιήσω. Ωραία, τζέτζ. Οκ. Ωραία. Ανάμεσα στα τρία. Κόκκινο. Το κόκκινο λέτε, ρε παιδιά, γιατί... Ωραία, οκ. Το κόκκινο. Γιατί, άμα δεν θες, όχι. Γιατί... Είναι πιο
έντονο. Είναι πιο έντονο και έχει ωραία χείλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Επειδή φοράγα το ροζ, λέω θα μου πούνε κάτι πιο απαλό, ξέρεις. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να πηγαίνει το. Ναι, όντως. Δεν πειράζει, παιδιά, αφού θέλατε το κόκκινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα ανατρέξω ξανά στις σημειώσεις μου. Eyeliner διαλέξανε. Foundation διαλέξανε. Concealer διαλέξανε. Για τα φρύδια επίσης διαλέξανε. Και για τα χείλη διαλέξανε. Οπότε έχουμε όλα τα προϊόντα. Φύγαμε για να σας δείξω πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Αφού λοιπόν ο κόσμος επέλεξε ποια προϊόντα να χρησιμοποιήσω, θα ξεκινήσω με το eyeliner. Αρχικά θα ξεκινήσω βγάζοντας τα swatches από το χέρι μου. Θα ξεκινήσω όμως με το eyeliner. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω από Eredue το Smart Pencil Eye 01 και Dust & Cream Creamy Eyeliner. Έχω μία πολύ μικρή ταινία tape εδώ. Θα πάρω ένα κοφτό πινελάκι και το eyeliner από Dust & Cream. Θα πάρω έτσι μία μικρή ποσότητα και θα πάω πολύ κοντά στο tape να κάνω τη γραμμούλα μου. Και θα συνεχίσω με αυτό το μολυβάκι της Eredue, το οποίο είναι μαλακό, είναι μηχανικό, αλλά είχα βαφτεί μία άλλη μέρα και το είχα βάλει εδώ πέρα μπροστά και δεν είχε κάτσει πολύ, είχε τρέξει. Αλλά το χρησιμοποιώ και κάτω από τα μάτια, γιατί δεν έχω βρει κάποιο μολύβι το οποίο να μένει. Πολύ ωραία. Θα πάρω το πινελάκι αυτό, που είναι κοφτό. Θα πάρω από το eyeliner της Dust & Cream και θα εφαρμόσω λίγο για να φαίνεται πιο ομαλή η συνέχεια από τις βλεφαρίδες. Εδώ πέρα στην αρχή προτιμώ να βάζω το υγρό eyeliner, αλλά μιας και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τώρα, θα βάλω αυτό της Dust & Cream και όχι αυτό της Eredue. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλω το tape και βλέπω άμα κάπου θέλει διορθώσει. Θα πάρω τώρα και άλλη ποσότητα για να βάψω το μάτι από κάτω. Καλέ, ποιος είναι έξω από το δωμάτιο και κάνει θόρυβο? Αφροδίτη! Εγώ είμαι, μωρέ. Α! Ωραία. Θα συνεχίσω γρήγορα κάνοντας το eyeliner και στο αριστερό μάτι. Λοιπόν, στον καθρέφτη μου που τα βλέπω εδώ νομίζω ότι είναι ok και οι δύο οι γραμμές. Και αφού τελειώσαμε με το eyeliner, συνεχίζουμε στο foundation. Επιλέξανε της Maybelline το Fit Me, Matte and Poreless και τα σχετικά Normal to Oily Skin Fit Me και το stick από Kryolan. Γενικότερα είναι ό,τι πιο καλυπτικό υπάρχει αυτό εδώ το stick της Kryolan. Το χρησιμοποιούν και στη τηλεόραση και τα σχετικά, αλλά είναι κάπως αρκετά δύσκολο να δουλευτεί. Οπότε θα το εφαρμόσω. Ο Χριστός Παναγία. Στο πρόσωπο. Κάθε μεριά θα τη δουλέψω ξεχωριστά. Και θα πάρω τη Maybelline. Και ξεκινάω να μπλεντάρω. Okay. Συνεχίζω το ίδιο και από την άλλη μεριά. Μουσική.
Και το επόμενο προϊόν που είναι να χρησιμοποιήσω είναι το concealer. Θα βρέξω λίγο το πινελάκι μου και θα χρησιμοποιήσω και τη MAC. Υπέροχα. Πάω λοιπόν σε αυτά τα σημεία με ταμποναριστές κινήσεις. Πάω να κάνω το ίδιο και από την αριστερή μεριά. Το δέρμα μου δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, είναι κάπως αφιδατωμένο, τέλος πάντων. Είχα πάρει αυτήν την loose powder, δεν θυμάμαι από πού την είχα πάρει. Σε ένα ταξίδι τέλος πάντων κάπως μου άνοιξε και η κατάσταση εδώ πέρα είναι λίγο... Ναι. Παίρνω, βρέχω λίγο το σφουγγαράκι μου. Τώρα θα γελάσουμε. Θέλω ειλικρινά να μου μάθει κάποιος να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, γιατί εγώ αυτό, ας πούμε, που βλέπω να κάνω τώρα είναι τρομακτικό αρχικά για σας που το βλέπετε. Τέλος πάντων, συνεχίζω από την άλλη μεριά. Θα προχωρήσω με τα φρύδια, θα αφήσω λίγο αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου για λίγο ακόμα. Μου είπα να χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα από Κριολάν. Προφανώς θα χρησιμοποιήσω την πιο σκουραπόχρωση. Θα πάρω ένα κοφτό πινελάκι, θα το βοηθήσω λίγο, θα το βρέξω και θα πάρω την τελευταία απόχρωση. Okay, νομίζω βγήκε ok. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής. Και θα πάρω τώρα αυτό εδώ πέρα το πινέλο μου, που είναι πολύ fluffy, και διώχνω την πούδρα που είχα βάλει. Λοιπόν, για κοψίματα, δεν ρώτησα τον κόσμο τι να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν έχω πολλά προϊόντα. Έχω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα από MAC, την Sculpt and Shape Contour Palette, και έχω και τις Benefit αυτό το bronzer, το Hoola. Τι άλλο? Αυτά. Οπότε θα ξεκινήσω με το bronzer, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινελάκι και πάμε να κάνουμε κοψίματα. Να βάλω και λίγο ρούζ, χρησιμοποιώ της Dust & Cream το Compact Blush απόχρωση 013 Love Potion. Νομίζω είμαστε κομπλέ και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε για κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω της Essence το Stay True Lip Liner. Είναι η απόχρωση 06 Taste the red. Θα μπορούσε. Έχει σβηστεί η τελευταία λέξη. Yeah!
λοιπόν ολοκληρωθεί το βίντεο, θέλω να πω ότι ήταν η δεύτερη φορά που συνδέθηκα σε αυτό το ανώνυμο chat, το MeTV. Γενικότερα έχω τους ενδιασμούς μου για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Θεωρώ ναι ότι ίσως είναι φαν, είναι όμως και επικίνδυνο καθώς δεν ξέρεις με ποιον συνομιλείς. Είναι βέβαια στην κρίση του καθενός και στο γούστο του, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει το MeTV ή όχι. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, το final look. Ευχαριστώ όλους εσάς που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω. Ευχαριστώ όμως και όλους αυτούς που επέλεξαν τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα. Αν σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο, δώστε το ένα like, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και έχετε πατήσει το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζω νέο βίντεο. Μην ξεχάσετε φυσικά να με ακολουθήσετε και στο Instagram, όπου εκεί ανεβάζω παραπάνω make-up looks, ανεβάζω κάποια πράγματα που έτσι δεν τα βλέπετε εδώ πέρα στο YouTube. Σας εύχομαι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου καλές γιορτές, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε με τους αγαπημένους σας και όσο πιο όμορφα μπορείτε γενικά. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, όλοι προσαρμοζόμαστε, παιδιά υπομονή, δεν ξέρω τι να πω. Καλές γιορτές, με υγεία, να έχουμε μια καλή χρονιά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και να προσέχετε!